Το καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Που το κορμάκι πρέπει να είναι έτοιμο. Το κορμάκι θα είναι έτοιμο γιατί έχω το κεφάλι μου ήσυχο και έκανα την κατάλληλη επιλογή. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Σε θέλω ακέραιο, δυναμικό και να σκέφτεσαι ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα θα πετύχουμε το σώμα που θέλουμε. Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή ή είναι ακατάλληλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω σίγουρα. Ξέρεις τι λένε κάποιοι, λένε τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, από ό,τι φάμε με την αλλαγή του χρόνου κτλ. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να πάρουμε 5 μήνες, 6 μέχρι το καλοκαίρι και να είμαστε έτοιμοι το καλοκαιράκι, ανάλαφροι, με σώμα, διατροφικά σωστή κτλ. Τι λέω εγώ. Τώρα το Πάσχα το ίδιο. Από Δευτέρα του Πάσχα πάμε να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες για να προλάβουμε το καλοκαίρι. Τελικά, ποια περίοδος είναι κατάλληλη για να αδυνατήσουμε να χάσουμε βάρος? Έλα μου, ντε, θα απαντήσω εγώ που δεν ξέρω. Ο ειδικός όμως που ξέρει θα μας απαντήσει εμπεριστατωμένα. Κυρία Κιούση, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλή σας βρήκα, λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε καλά. Τα ακούτε όλα αυτά κάθε φορά που θα περάσει κάποιο το κατώφλι της Diet System. Τα ακούτε. Λέτε, μπορώ να τα χάσω τώρα? Μπορώ ή μήπως ήρθα αργά. Ή μήπως ναι, άργησα τελικά να πάρω τις αποφάσεις μου. Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ συχνά διάφορες ερωτήσεις του στυλ, να ξεκινήσω τώρα λίγο πριν το καλοκαίρι που να προλάβω να έχω το σώμα που θέλω για την παραλία. Εσείς γελάτε μέσα σας, τι σκέφτεστε? Όχι, όχι, εντάξει, να καίρι. Όχι, όχι. Άλλες σκέψεις του στυλ, τι θα μπορώ να κάνω για να χάσω γρήγορα τα κιλά, γιατί θα γίνω κουμπάρα, θα γίνω νονά, ας πούμε, να έχω το σώμα που θέλω. Γενικά τέτοιοι προβληματισμοί υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό έχει απασχολήσει και την επιστημονική κοινότητα και θα λέγαμε ότι όντως θεωρείται ότι από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο είναι ένα πολύ καλό διάστημα το οποίο έχουμε τις προϋποθέσεις η προσπάθειά μας να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό τώρα έχει να κάνει και για πρακτικούς αλλά και για βιολογικούς λόγους. Mm-hmm. Το λίπος, πέρα από την περίση, αυτό που λέμε το κακό λίπος που θέλουμε να διώξουμε και ο στόχος πάντοτε όταν ένας άνθρωπος κάνει δίαιτα θέλει να διώξει από το σώμα του, ως ένα σημείο αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές ενέργειας για το σώμα και ένα μονωτικό υλικό, αυτό που λέμε υποδόριο λίπος. Οπότε το χειμώνα, που οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές, ο οργανισμός ζητάει περισσότερη ενέργεια και είναι πιο δύσκολο να πειθαρχήσουμε στους κανόνες, δηλαδή αισθανόμαστε να πεινάμε περισσότερο. Και από την άλλη μεριά και ο οργανισμός αρνείται έτσι να απομακρύνει αυτή τη φυσική εσωτερική του κουβέρτα, θα το λέγαμε έτσι, και κάνει το αποτέλεσμα λίγο πιο δύσκολο. Εντός εισαγωγικών τσιμπάμε όλοι λίγο το χειμώνα. Ναι, κάποια κοιλάκια, εντάξει, είναι και η περίοδος των γιορτών. Μετά νυχτώνει νωρίτερα, είμαστε πιο πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, δημιουργούνται αυτές τις συνθήκες που λέμε χειμερινής μελαγχολίας και όλο αυτό το κάνει έτσι λίγο πιο δύσκολο. Τώρα, το καλοκαίρι οι μέρες μεγαλώνουν, όλο αυτό και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Έχει να κάνει και με την βιταμίνη D, η οποία γνωρίζουμε ότι βοηθάει και στην έκρηξη της ορμόνης λεπτίνης, στη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Έχουμε μια καλύτερη διάθεση. Το ότι η μέρα είναι μεγαλύτερη μας δίνει και το χρόνο αν θελήσουμε να κάνουμε και κάποια δραστηριότητα, είτε αυτό είναι περπάτημα, είτε είναι κάποια άλλη έτσι, αθλητική δραστηριότητα. Και επειδή και σιγά σιγά με το που ζεσταίνουν οι μέρες, τα ρούχα είναι πιο ανάλαφρα, γενικότερα όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό το οποίο θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας και πιο όμορφο και το σώμα πιο λειτουργικό και να μπορούμε να ντυθούμε έτσι όπως μας αρέσει. Πόσο σημαντικό είναι όμως μέσα σε όλα αυτά που μας περιγράφεται ο καθένας από εμάς να έχει ρεαλιστικούς στόχους. Και γιατί το λέω αυτό? Αν δεν είμαστε αθλητές που μπορεί να είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ένα συγκεκριμένο βάρος, όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε ένα στόχο στο μυαλό μας. Είναι να μας κάνουν τα ρούχα μας, είναι η υγεία μας, είναι συγκεκριμένα κιλά που έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά ξεκινώντας, ακόμη και τώρα που πραγματικά προλαβαίνουμε να ζήσουμε έτσι το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, να έχουμε στο μυαλό μας βήμα-βήμα να γίνει αυτή η ολική μεταμόρφωση. Σωστά. Το να χάσουμε κιλά, είτε τα κιλά που θέλουμε να χάσουμε είναι λίγα είτε πολλά, προϋποθέτει πολλές αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το ορμονικές αλλαγές και μεταβολικές, βοηθάει στο να λειτουργήσει το σώμα μας πιο σωστά, να είναι καλύτερη η υγεία μας, επηρεάζει το ενδοκρινολογικό μας σύστημα, την ψυχολογία μας. Οπότε στην ουσία θα έλεγα εγώ ότι το μεγαλύτερο εργαλείο είναι το μυαλό μας. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πάρουμε την απόφαση πρώτα απ' όλα ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο, ότι θέλουμε να δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο το σώμα μας, είτε είναι καθαρά αισθητικό ή συντρέχουν και λόγοι υγείας που εκεί μας το υποβάλλουν έτσι λίγο πιο επιτακτικά. Και στην ουσία, με ψυχραιμία και με σωστά βήματα, να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε.
Η λύση, και αυτό στην ουσία πρεσβεύει και η παρουσία της Diet System σήμερα εδώ, είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που το να διατρεφόμαστε σωστά να είναι μία δεξιότητα, την οποία την έχουμε κατακτήσει και δεν αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Με φόβο. Δηλαδή, όταν έχουμε μάθει να τρώμε σωστά, να βλέπουμε τι λειτουργεί στο σώμα μας, πώς θέλουμε να αισθανόμαστε, ξέρουμε ότι όταν και κοινωνικά βρεθούμε και ξεφύγουμε μία-δύο φορές, αυτό δεν είναι ο κανόνας. Οπότε λοιπόν για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και που το θέμα των παραπάνω κιλών είναι μέσα στα ενδιαφέροντά τους και θα θέλουν να δουν τον εαυτό τους να αλλάζει ουσιαστικά, ας μην διστάσουν, να καλέσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888. Θα έχουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού εντελώς δωρεάν και να δούμε σε ποια κατάσταση είναι το σώμα, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν. Και επειδή είμαστε τώρα πολύ κοντά στο καλοκαίρι και πολλές φορές πέρα από τα παραπάνω κιλά βλέπουμε και τοπικά να συσσωρεύονται τα κιλά και να μας ενοχλούν, είτε είναι στην κυλίτσα είτε στα ψωμάκια κτλ. Επιπλέον για σήμερα υπάρχει προσφορά για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και έχουν τη δυνατότητα, αν θελήσουν, να κάνουν μία κρυολιπόληση 4 σημείων που σμιλεύει το σώμα και αλλάζει γενικώς την κατανομή του βάρους μας στα 120 ευρώ. Μάλιστα. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά αυτή που κάνετε για τα ενδυνάμει μέλη και τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που παρακολουθούν. Είπατε προηγουμένως για ιδανικούς εξωγενείς παράγοντες που θα βοηθήσουν γενικότερα στην προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά. Ένα μεγάλο μέρος, ωστόσο, και αυτό που συζητάμε συνήθως, είναι η επιλογή των σωστών διατροφικών μοντέλων, των σωστών τροφών. Και ρωτάω, ποιες τροφές είναι αυτές που το καλοκαίρι μπαίνουμε στη διαδικασία να καταναλώσουμε περισσότερο και είναι υγιεινές. Γενικότερα, είτε έχουμε μπει σε ένα διατροφικό πλάνο είτε όχι, και αν τελικά το διάστημα του καλοκαιριού, γιατί μιλάμε για το από εδώ και πέρα, το πίσω έφυγε, πάει. Εάν το καλοκαίρι θα μπορεί να αποτελέσει τελικά στο τέλος του έναν οδηγό για τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινότητας. Σωστά. Αυτό λοιπόν που οι άνθρωποι που επιλέγουν και ζητάνε τη βοήθεια της Diet System Clinic και φροντίζουμε είναι ότι τα γεύματά τους καθημερινά και ανάλογα την εποχή που διανύουμε είναι πλούσια και με σωστές αναλογίες σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα. Τώρα την άνοιξη υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, τα οποία στην ουσία δίνουν βιταμίνες, δίνουν καλά στοιχεία στο σώμα, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, συνδυάζονται σε σωστές αναλογίες. Πρέπει να αποφεύγουμε ωστόσο, έτσι. Στην υπερβολή τους, αλλά σε μικρές ποσότητες, μπορούμε να δοκιμάσουμε από όλες τις ομάδες τροφίμων, αρκεί όλο αυτό να μην βγαίνει εις βάρος της προσπάθειάς μας. Οι άνθρωποι λοιπόν που επιλέγουν να συνεργαστούν με την Diet System Clinic, υπάρχει διαιτολόγος συνάδελφος στην κουζίνα, η οποία ασχολείται και με την πρώτη ύλη, ώστε ποιοτικά η σύσταση να είναι σωστή. Όλες οι συνταγές έχουν πρωτόκολλο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και θερμίδες, αλλά περισσότερο απ' όλα μας ενδιαφέρει η θρεπτική αξία, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορεί να πάρει θρεπτικά στοιχεία από πολλές πηγές, μέσα στη μέρα να έχουμε ενέργεια και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε καθημερινά, και από την άλλη μεριά όμορφα να βοηθήσει να διώξει λίπος στο σώμα που έχει εγκλωβίσει μέσα σε ιστούς και σε όργανα, χωρίς όλο αυτό να μας ταλαιπωρεί και να μας το κάνει εφιάλτη. Υπάρχουν λοιπόν καθημερινά διαφορετικές επιλογές, είτε αυτό λέγεται πρωινό, μεσημεριανό, σαλάτα, απογευματινό, βραδινό. Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα διατροφής στην Diet System Clinic δεν καταναλώνουν ακριβώς το ίδιο γεύμα παρά αν ακολουθήσουν το πρόγραμμα τον επόμενο μήνα, γιατί οι συνταγές καθημερινά εναλλάσσονται. Και χωρίς να νιώθουν ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος τρώει και εγώ, ας πούμε, είμαι τα νερόβραστα, με πολύ ωραίες συνταγές βλέπουν ότι πραγματικά, χωρίς να πεινάνε, βλέπουν θεαματικά το σώμα τους να αλλάζει. Κυρία, και όσοι γενικότερα οι άνθρωποι απογοητευόμαστε πάρα πολύ από τον εαυτό μας, μπορεί να φτάνουμε σε ένα σημείο και να αναρωτιόμαστε γιατί αφέθηκα τόσο πολύ, γιατί έκανα αυτές τις λανθασμένες διατροφικές επιλογές, γιατί τώρα εγώ δεν προλαβαίνω να ζήσω το καλοκαίρι μου όπως θα ήθελα ιδανικά. Εκεί πώς πείθουμε τον εαυτό μας ή τους δικούς μας ανθρώπους που σίγουρα είναι στο περίγυρό μας και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν αυτό το βήμα και να δουν την αλλαγή να έρχεται.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αφήνουν μια κατάσταση να ξεφύγει και μετά πια υπάρχει ένας πανικός ότι θέλω να δω τη ζυγαριά να πέφτει 10 κιλά το μήνα, ξέρω εγώ, 15 κιλά. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, ότι αν πάμε σε ακραία μοντέλα θα ταλαιπωρηθούμε, ότι θα χάσουμε, έχουμε πει πολλές φορές, υγρά, μυϊκή μάζα από το σώμα μας και στην ουσία ενώ ο οργανισμός εξαντλείται, το σώμα δεν μπορεί όλο αυτό να το συντηρήσει σε βάθος χρόνου και στην ουσία καταστρέφουμε το βασικό μας μεταβολισμό, γιατί έχουμε πει ότι ο βασικός μεταβολισμός είναι η ελάχιστη ενέργεια για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που χρειάζεται το σώμα για να μπορέσει να κάνει βασικές διαδικασίες, όπως είναι να αναπνέουμε, να κρατάει τη θερμοκρασία του σώματος, βασικές λειτουργίες επιβίωσης. Στην ουσία, λοιπόν, για να έχει αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή, θα πρέπει το σώμα να απαιτεί θερμίδες, να καίει θερμίδες και όχι να χάνω γιατί απλά τρώω ελάχιστα και καταραίω. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί πολύ απότομα να καταφέρουν εμένα να χάσουν κάποια κιλά, φαίνονται σαν να έχουν αρρωστήσει, φαίνουν άτονοι. Και στην ουσία εκπαιδεύουμε αυτόν τον τρόπο το σώμα τους να ζει σε ελάχιστες θερμίδες. Μετά μαθηματικά, όταν θα σταματήσει αυτό το βασανιστήριο, πολύ γρήγορα αυτά τα κιλά θα επανέλθουν. Και διπλάσια πολλές φορές. Και πολλές φορές και περισσότερα από αυτά που χάθηκαν. Γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που προσθέτουμε βάρος, το πιο πολύ από αυτό που βάζουμε είναι πάντοτε λίπος. Οπότε αν εμείς μάθουμε το σώμα να επιβιώνει σε ελάχιστες θερμίδες, ό,τι να φάμε και σωστά να φάμε, μετά από λίγο άρα, το βάρος αυξάνεται. Με βάση αυτή τη συνθήκη, αυτό που εγγυάται η Diet System Clinic είναι μια με ασφάλεια πορεία διατροφική και απώλεια βάρους που σωστά, θα διαρκεί. Μια ρεαλιστική απώλεια, η οποία ανάλογα από το που ξεκινάει ο καθένας, λέμε ότι κατά μέσο όρο θέλουμε μέσα στο μήνα να είναι από 4-6 κιλά κυρίως λίπος να χάσουμε. Το λίπος έχει όγκο. Όταν χάνουμε λίπος, βλέπουμε πολύ όμορφα το σώμα μας να σμιλεύεται, αλλά στην ουσία ο οργανισμός, το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζει να καίει θερμίδες, απαιτεί θερμίδες. Οπότε, αυτό το σώμα μας δεν το βλέπει ότι εμείς απλά σαν ελαττήριο το σπρώξαμε κάπου και μόλις σταματάει λέει «Α, η Κατερίνα είναι έτσι», αλλά στην ουσία τον εκπαιδεύουμε πιο εύκολα να παίρνει θρεπτικά στοιχεία, να αποβάλει τοξίνες και να μπορέσει όλο αυτό να το οικειοποιηθεί και να πει με αυτόν τον τρόπο «Λειτουργώ από εδώ και πέρα». Στο ζόρισμα των μελών που ξεκινούν τώρα, τι απαντάτε και πώς τους χειρίζεστε, δηλαδή κάποιοι ζορίζονται ώστε να αλλάξουν διατροφική συνήθεια από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί ναι, μεν έχουμε γεύση, έχουμε ποσότητα. Σωστά. Η διαδικασία γίνεται σταδιακά, η αλλαγή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά και η ανατροφοδότηση, η επαφή μας είναι εβδομαδιαία. Οπότε οτιδήποτε μας έχει δυσκολέψει, οτιδήποτε μας απομάκρυνε από αυτό που θέσαμε σαν στόχο, υπάρχουν βελτιωτικές κινήσεις και από τις δύο μεριές, και από τη δικιά μας όσο αφορά την παροχή των γευμάτων, αλλά και από τη μεριά των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, έτσι ώστε με ασφάλεια και με ένα όμορφο τρόπο και οι στόχοι τους να είναι ρεαλιστικοί για να τους δώσουν τη δύναμη να φτάσουν μέχρι τέλος και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια, αλλά και η παροχή υπηρεσίας από τη δική μας μεριά να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους. Βέβαια, το σπουδαίο με τη Diet System Clinic, κυρία Κιούση, δεν είναι μόνο οι έμπειροι επιστήμονες ή η παροχή των γευμάτων. Έχουμε εδώ και μηχανισμούς οι οποίοι έρχονται και λειτουργούν μαζί με όλες τις δικές σας οδηγίες και τον δικό σας τρόπο και τη δική σας καθοδήγηση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε, όπως η κρυολιπόληση, που είναι εξαιρετική και έρχεται και λειτουργεί και έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, ίσως και νωρίτερα, θα τολμήσω σωστά εγώ να πω. Πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε ότι μπορεί και να χάσουμε κάποια κιλά, αλλά αυτό που είτε είμαι 3-4 κιλά πάνω κάτω, το μάτι μου εστιάζει την προσοχή του, που σε κάποιον μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η κοιλιά, το στομάχι, τα ψωμάκια μέσα από τους μυρούς ή τα μπράτσα σε πολλές γυναίκες κτλ. Είναι μια θεραπεία η οποία μπορεί να μας δώσει καθοριστικό αποτέλεσμα, να σμιλεύσει το σώμα μας και να δούμε μετρήσιμη και ορατή διαφορά σε πόντους, που η διαφορά αυτή είναι μόνιμη. Σήμερα λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θα καλέσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0-311-888 να έχουν μία κρυολιπόληση σε 4 περιοχές ταυτόχρονα δουλεύουμε στη συμβολική τιμή των 120 ευρώ. Πόσο σημαντικά όλα αυτά και επειδή έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία τεχνολογικής αιχμής όπως το MediScan 8 σημείων είναι ουσιαστικά το ποδαρικό σε μια νέα διατροφική καθημερινότητα. Σωστά. Θέλω να μιλήσουμε και για στον κόσμο και γι' αυτό μια ωραία ατάκα να πούμε που λέμε. Σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι γενικότερα για να πούμε ότι μια λιπομέτρηση το αποτέλεσμά της έχει ασφάλεια,
καλό είναι να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, δηλαδή ιδανικά λέμε ότι θέλουμε τις 3-4 τελευταίες ώρες να μην έχουμε φάει, να μην έχουμε πιει. Είναι πολύ σημαντικό τη μέρα που θα εκτελέσουμε να μην έχουμε πάρει κάποιο πρωτεϊνικό βοήθημα, γιατί αυτό αλλοιώνει τη σύσταση αναφορικά με το λιπόδιστο, τη μυϊκή μάζα και το νερό που υπάρχει στο σώμα. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουμε πάρει κάποιο διουρητικό, που και αυτό αλλοιώνει την τέτοια, ή να μην έχουμε γυμναστεί πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες 12 ώρες. Το MediScan, λοιπόν, 8 σημείων, είναι ένα μεγάλο εργαλείο, το οποίο μας δείχνει αφενός και πώς το βάρος έχει κατανεμηθεί στο σώμα μας, και πόσο δραστήριος είναι ο οργανισμός και πόσο συνεργάζεται στα ερεθίσματα, ή αν για κάποιους λίγους το σώμα κάνει κατακρατήσεις. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να μας δείξει αν τα παραπάνω κιλά αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν μυοσκελετικά το σώμα, αν το ταλαιπωρούν καρδιοαναπνευστικά, και κάποιους σημαντικούς δείκτες υγείας για να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε για να δώσουμε λύση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι σε παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε υπερβαρότητα ή σε κατάσταση παχυσαρκίας, έχει καμπύλες ανάπτυξης, οπότε μας δείχνει την προδιάθεση με βάση και το ιστορικό στην οικογένεια, το τι πιθανότητες έχει να αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη κατάσταση λίγο αργότερα και πώς πρέπει να το χειριστούμε έτσι ώστε να το προλάβουμε. Σπουδαία πληροφορία και για τους γονείς. Είναι σημαντικό και να ξέρεις από πού ξεκινάς και ποια είναι οι συνθήκες, δηλαδή το ιστορικό υγείας, οι συνήθειες που έχει ο άλλος άνθρωπος μέσα στη μέρα του, έτσι ώστε να δώσεις την καλύτερη δυνατή λύση. Η καλύτερη ώρα είναι τώρα. Εγώ αυτό θα συγκρατήσω. Να σταματήσουμε τις δικαιολογίες. Όλοι μας περιμένουμε, ας περάσει και αυτό το καλοκαίρι και βλέπουμε από Σεπτέμβρη, λες και ξεκινάει μια νέα εποχή. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι τίποτα. 10 ψηφία τα καλούμε και από εκεί και πέρα όλα είναι προκαθορισμένα. Εμείς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες σας. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνουμε. Σωστά, λοιπόν. Ας μην διστάσει, λοιπόν, ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ας καλέσει το τηλέφωνο της εταιρείας το 281-0311-888. Θα έχουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ραντεβού εντελώς δωρεάν και με το MediScan 8 σημείων να δούμε πώς έχει κατανείμει το βάρος, πόσο δραστήριος είναι ο μεταβολισμός και με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν το καλύτερο διατροφικό σχήμα για να φτάσουν άμεσα στο στόχο τους με ασφάλεια. Και επιπλέον, για όσους τους απασχολεί το τοπικό πάχος, υπάρχει προσφορά για τους τηλεθεατές που θα μας καλέσουν σήμερα και μπορούν να έχουν μια κρυολιπόληση 4 σημείων στα 120 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιούση. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Επιστροφή στο γραφείο για ακόμη μια φορά να σας ευχηθούμε. Γιατί υπάρχει κόσμος που σας περιμένει τώρα πίσω να γίνει λιπομέτρηση έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, επειδή είναι μετά το Πάσχα, υπάρχει μια ανησυχία. Όλοι θέλουν να κάνουν βελτιωτικές κινήσεις. Όλα λύνονται όμως. Πόσο πολύ χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία στον κόσμο να δράξει την ευκαιρία και να πει: ξεκινάμε. Το σήμερα θα χαρούμε πάρα πολύ να μας συναντήσετε κάποια στιγμή στον δρόμο ή να μας στείλετε μηνύματα. Γιατί μου δώσατε το έναυσμα να ξεκινήσω να χάνω κιλά, να κάνω καλύτερη τη ζωή μου, πιο ποιοτική την καθημερινότητά μου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εμείς εκεί θα χαρούμε περισσότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.